Я думаю. Τι να πω εγώ, με, μπροστά από όλους τους μεγαλύτερους παγκόσμιους και όλοι οι πιονίκες, όσο από την ηλικία που μου είπες, φαίνομαι πολύ μωρό και μου είχε κόπα Διάννα. Σας ευχαριστώ που με την... Εμείς θα παρακαλέσουμε τη Σάβα. Μπορεί να μετέχει με βάση τις διεθνείς κανονισμούς. Δεν θέλει να σταματήσει βέβαια τον αθλητισμό που κάνει τώρα. Και καλά να κάνει να συνεχίσει να φτάσει και στην Ολυμπιάδα του 2012. Νομίζω και στην Βαρκελόνη. Θέλει να φτάσει στο 16 λέει. Θα είναι το 46 χρονών, δεν πειράζει. Λοιπόν, μπορεί να μετέχει όμως και στα παγκόσμια πρωταθλήματα των βετεράνων, όπου σίγουρα θα καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ. Η Άννα λέει και αυτή το παγκόσμιο ρεκόρ των βετεράνων. Όχι, αμά το έχουμε εμείς, δεν πειράζει. Είναι λίγο δύσκολο τότε, εντάξει. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε όμως, θα κάνουμε άλλη μία παρένθεση, για να μείνουμε μόνο στους δικούς μας αθλητές. Έχουμε αποφασίσει να κάνουμε και δύο ειδικές βραβεύσεις. Οι δύο ειδικές βραβεύσεις πάνε πάλι σε μεγάλες φυσιογνωμίες, όχι τόσο παλιού παρελθόντος, αλλά πρόσφατο παρελθόντος που κοσμούν το κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε να μην τιμήσουμε ανθρώπους που έγραψαν ιστορία στον κλασικό αθλητισμό, που πήγαν σε πανευρωπαϊκούς, σε Ολυμπιάδες, σε παγκόσμια πρωταθλήματα και τώρα ήρθε η στιγμή που είναι μέσα στο κοινοβούλιο. Και πιστεύουμε ότι εκεί που παλεύουν για τα δίκαια του ελληνικού λαού, όλο και κάτι μπορούν να προσφέρουν στον χώρο από τον οποίο ξεκίνησαν. Ήρθε η ώρα να βραβεύσουμε πρώτα τη Σοφία Τσακοράφα. Σε βαλκανικούς αγώνες έχει βγει φυσικά τρεις φορές πρώτη, έχει βγει πρώτη και σε μεσογειακούς, έχει βγει τρίτη και στους πανευρωπαϊκούς της Αθήνας στα γένεια του περίφημου ΟΑΚΑ, αλλά και το παγκόσμιο ρεκόρ πώς να το ξεχάσουμε. Εγώ ήμουν μέσα στα Χανιά το 74 και 20. Πρόεδρε. Έλα, συγγνώμη. Θέλουμε τον πρόεδρό μας να βραβεύσει την Σοφία. Ακόμη ψυχολογικά. Ευχαριστώ πολύ. Με τιμήσατε και με τιμήσατε ιδιαίτερα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και θα πω αυτό που είπε ο Νίκος Γεωργόπουλος στην αρχή, ότι είναι πολύ σημαντικό τελικά να σε τιμούν και να σε αναγνωρίζουν αυτοί με τους οποίους για πάρα πολλά χρόνια, ήσουν μέσα στο στίβο, συναγωνιζόσουν, υπήρξε στο ίδιο λίγο καλύτερος ή λίγο χειρότερος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πω και αν μου επιτρέπετε ότι είχαμε τη χαρά και την τιμή όλοι μας να εκπροσωπούμε και να αγωνιζόμαστε για τον αθλητισμό. Μια δραστηριότητα η οποία είναι τόσο αγαπητή από όλους, μια δραστηριότητα που κατά τη δική μου άποψη είναι ανατρεπτική γιατί πραγματικά έχει διαμορφώσει συνειδήσεις, τις αξίες που κουβαλάει τις έχει κάνει πραγματικότητα. Μας έδωσε όλους τη δυνατότητα να αγωνιστούμε από το μικρότερο χωριό που καταγόμαστε στο στάδιό του μέχρι τα μεγαλύτερα γυμναστήρια του κόσμου. Είναι αυτή η φύση του αθλητισμού που μας κάνει όλους να ξανασκύψουμε πάνω στον αθλητισμό τούτη την εποχή, τη δύσκολη εποχή, να ξαναδούμε την ταυτότητά του και να αγωνιστούμε γι' αυτόν με όραμα και ελπίδα και κυρίως με πρόγραμμα. Είναι αυτή η φύση που μας κάνει να ξαναμιλήσουμε για έναν αθλητισμό που τον παρέχει η πολιτεία, είναι υποχρέωση της πολιτείας, είναι συνταγματικό μας δικαίωμα και δεν θα αποκλείει κανέναν είτε αυτός έχει διαφορετικό χρώμα, είτε μιλάει άλλη γλώσσα, είτε είναι μεγάλης ηλικίας διαφορετικής ηλικίας. Θέλω να πιστεύω ότι η κυβέρνηση, τούτε στις δύσκολες οικονομικά ώρες, πραγματικά θα πάρει τις απαραίτητες πολιτικές πρωτοβουλίες
ώστε να δούμε έναν αθλητισμό όπως όλοι εμείς που καταγόμαστε, που γεννηθήκαμε μέσα σε αυτό το χώρο, τον ενηρευόμαστε. Επίσης, νομίζω ότι έχουμε όλη υποχρέωση αυτή την εποχή να προστατεύσουμε τον αθλητισμό από τις, αν θέλετε, αγορές λογικές που τον επιβουλεύονται. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρει και πιστεύω ότι πραγματικά θα τα καταφέρουμε. Και μία υποσημείωση και θα μου την επιτρέψετε. Θέλω να πω ότι καλό είναι να μην λεγόμαστε, να μην λέγεστε βετεράνοι αθλητές. Θα πρέπει το Β να γίνει ένα Ε. ΕΣΑΗ αθλητές. Ο αθλητής από την ημέρα που γεννιέται. Παραμένει αθλητής, γιατί έχετε κάνει πράξη πραγματικά ότι η διαβίωση άσκηση δίνει χρόνια στη ζωή και η ζωή. Έτσι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και να γίνετε τέτοιοι συμβιώσεις και να ευχαριστούμε. Να βραβεύσουμε όμως και τον αθλητή με 8.36 το θυμόμαστε τον Κώστα τον Κουκουδήμο, ένα ανεπανάληπτο άλμα, το πανελλήνιο ρεκόρ. Αλλά όμως τι μας έχει δώσει. Σε Ολυμπιακούς αγώνες, σε παγκόσμια πρωταθλήματα, κλασαρίστηκε δύο φορές, σε πανευρωπαϊκούς αγώνες ανοιχτού και κλειστού στίβου τρεις φορές μετάλλιο, σε παγκόσμιο κύπελο αρχίζοντας από το πρώτο Κούβα, και λοιπά, άπειρες φορές σε βαλκανικούς και μεσογειακούς, διατέλεσε γενικός γραμματέας αθλητισμού και τώρα κοσμεί τα έδρανα. Θα παρακαλέσουμε τον πρώην πρόεδρο του ΣΕΓΑ και αντιπρόεδρος του ΕΒΑΣ, τον κύριο Γιώργο Μαρσέλο, για την βράβευση του Κώστα. Από τα καλύτερα παιδιά του Στίβου. Διαμάντια. Έλα, Κώστα. Και τα δύο παιδιά είναι. Κύριε Πρόεδρε, φίλε Γιώργο, αγαπητοί συνάδελφοι στη Βουλή, κύριε Αντιπρόεδρε του ΣΕΓΑΣ, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντινομάρχη, φίλες και φίλοι,